Δείτε απόψε στον καλά την Σοφία Λιμπέρτη να παραδέχεται τον έρωτά της και τις νέες προτάσεις γάμου του Αλέξανδρου. Τη ζωή του Αλέξανδρου την είχα κάνει αρκετά δύσκολη στην αρχή. Και του χρόνου και του παραχρόνου, μέχρι να μου πει τον εγώ θα κάνω πρόταση. Δείτε το ξαφνικό και αναπάντεχο ειδήλιο της με τον Γιώργο Τσαλίκη. Δώρα, συγγνώμη που το μαθαίνεις. Αλέξανδρε, sorry, Φιλαράκο. Δείτε ακόμη το ταξίδι της Μαρίας, του Γιώργου και της Χρύσπας στην Κρήτη. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Γελάγαμε πριν, δηλαδή μισή ώρα προσπαθούμε να ξεκινήσουμε. Διότι φιλοξενώ δύο πάρα πολύ καλούς φίλους. Δεν το πες καλά. Δύο πάρα πολύ τρελούς μου φίλους. Τρελούς, καλούς, απίθανους. Το φτιάξες. Χαίρεσαι με τον τίτλο αυτό. Πάρα πολύ. Και εγώ είμαι περήφανη. Λοιπόν, Σοφία Λιμπέρτη. Καλησπέρα σας, κυρία μου. Γιώργος Τσαλίκης. Καλησπέρα σας, κυρίες μου. Καλησπέρα σας, κυρία μας. Εγώ λέω να κάνουμε και κάποιες ανατροπές στον καλά το σημερινό. Ευχαρίστω. Έχω να βγάλω σώψυχο. Έχεις να βγάλεις. Πολλά. Εσύ. Αυτό σου λέω. Όπως έκανε και τα ανέκδοτα. Ποια είναι η πιο τρελή επιθυμία που σου έρχεται στο μυαλό, ας πούμε, και θες να το κάνεις. Κυρία, ναι. Κυρία, έχω. Έλα, πες. Έχω, λοιπόν, πες. Εγώ αυτό που έλεγα και πριν, θα ήθελα να ξυπνάω το πρωί, ναι. Ό,τι ώρα γουστάρω, ναι. Να έχω κοιμηθεί ό,τι ώρα γουστάρω, να ξυπνάω ξεκούραστος, ξεπιασμένος, τέλεια. Και να αρχίσω να τρώω, να πίνω καφέ και να αρχίσω να καπνίζω. Δεν καπνίζω. Δεν καπνίζω. Να καπνίζω. Αλλά να μην με ενοχλεί. Ναι. Και να αρχίσω να τρώω, να ξεκινάω. Να τρώω μιλφέιγ. Το πρωί για πρωινό. Ναι, ό,τι γουστάρω. Πες ότι θέλω μιλφέιγ, να φάω πίτσα. Να, μετά από τρεις ώρες να φάω σουβλάκι με γύρο και να υπασαλιφτώ. Και μετά να κάνω μια κράξη στον καθρέφτη. Ναι. Και να με φέτες, κομμάτια. Να μην παίρνω το γραμμάριο. Και εφόσον είμαι σκορπιός, δεν μπορώ τα μέτρια συναισθήματα. Oh. Και πώς καταφέρνεις να μπαίνεις εσύ σε μέτρο. Είμαι δυνατός. Είμαι δυνατός. Εγώ πάλι όχι. Επιρρεπείς εσύ στα πάρα πάθη. Πολύ, ναι. Και στα... πάθη και λάθη ή πάθη μόνο. Πάθη, και πάθη, πάθη και πάθη. Γιατί. Μ' αρέσουν τα λάθη μου. Τα και αγαπάω. Μου αρέσουν. Μαθαίνω από τα λάθη μου. Αρκεί να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθος δύο φορές. Γιατί θεωρώ ότι σε βλάκας τότε. Ένας γάμος μπορεί να είναι λάθος. Βεβαίως. Εύκολα. Το επαναλαμβάνουμε. Νομίζω το πιο εύκολο λάθος. Δεν μιλάμε για σένα. Μιλάμε γενικά. Ο μόνος παντρεμένος. Και εμένα ιστορία θα δείξει. Είμαι νιόπαντρος, έτσι. Η ιστορία θα δείξει, δεν μπορώ να μιλάω τώρα. Τι είσαι νιώπαντος τώρα, ούτως ή άλλως έχεις αντέξει το χρόνο από το σκόρδο πολύ καιρό. Κοίταξε, ο γάμος όμως είναι μια άλλη κατάσταση της σχέσης, είναι μια μετάβαση της σχέσης. Και εσύ αυτή τη στιγμή έχεις μια σχέση και εσύ έχεις μια σχέση. Ναι. Άμα περάσει εγώ μια μετάβαση. Εγώ δεν έχω σχέση, είμαι μόνη μου. Α, είσαι μόνη σου. Ναι. Άλλα μου λέγες προχθές. Λοιπόν, και εσύ τώρα έχεις μια σχέση και εσύ έχεις μια σχέση. Μπορεί να περάσει ένα γάμο, ναι. Να περάσει μια άλλη ας πούμε, κατάσταση. Εγώ νομίζω οι περισσότεροι από εμάς παντρευόμαστε και μετά συνειδητοποιούμε τι έχουμε κάνει. Κοίταξε, άμα είσαι ερωτευμένος και το κάνεις, ναι. Μια χαρά είναι. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα δεν συνειδητοποιείς ότι παντρεύεσαι. Μα δεν έχει λογική ο έρωτας. Ναι, δεν έχει λογική. Καλά, εμείς με τη Δώρα ήμασταν και μεθυσμένοι στο γάμο. Από μια στιγμή και έπειτα παντρευτήκαμε και πίναμε τόσο πολύ, ναι. Όπου δεν χάσαμε επεισόδια, χάσαμε καλεσμένους. Μερικούς καλεσμένους είδαμε στις φωτογραφίες. Σημασία γιατί το ευχαριστήκατε εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί οι περισσότεροι προκειμένου να απασχολούνται με τους καλεσμένους και αυτό δεν το καταλαβαίνουν, ναι. Το χαίρονται. Καλά, και αυτό, αλλά και εμείς ήμουν σε μια φάση της καριέρας μου που κανένας δεν ήθελε να παντρευτώ. Οπότε το κάναμε μόνο για την πάρτι μας. Οπότε το ευχαριστήκαμε και μόνο. Ναι, είχε δίκιο ο Γιώργος, το θυμάμαι και εγώ τότε. Γιατί φοβήθηκαν να χάσει τις θαυμάστριές του, το κοινό του. Δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι των δισκογραφικών εταιριών ότι ένας άντρας, άμα είναι παντρεμένος και πιστός και αγαπάει τη γυναίκα του, οι γυναίκες θέλουν πιο πολύ αυτόν τον άντρα. Εννοείται. Αυτό το ξέρεις, έτσι. Πιο πολλές κατακτήσεις φαντάζομαι θα έχεις τώρα, παντρεμένος. Εντάξει, δεν έχω δει διαφορά. Γενικά πάνω στην πίστα δεν είμαι και ο πιο ήσυχος άνθρωπος του κόσμου. Ναι, είμαι λίγο. Είσαι λίγο τσαχπίνης. Είμαι λίγο. Εντάξει, είμαι λίγο εκείνη τη στιγμή αναλόγως με την ενέργεια. Μπορώ να τραγουδήσω μια μπαλάντα και να κλείσω τα μάτια μου και να χαθώ, να είμαι μόνος μου. Θέλω να ονειρεύομαι μαζί σου. Έλα. Ζωή να περνώ από τη ζωή σου. Ή να τραγουδήσω ένα τραγούδι και να θέλω να κουνηθώ. Και εκείνη τη στιγμή να είμαι ένας θεόμουρλος άνθρωπος που νιώθει, ας πούμε, go-go boy. Εκείνη τη στιγμή για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω ακούσει προτάσεις γάμου, ιστορίες από τον Παρθένη, χαμός. Γιατί δεν παντρεύεσαι, παιδί. Δεν τη δίνω εγώ. Δεν τη δίνω. Θα πάω πρώτη στην εκπομπή, θα κάνουμε την εκπομπή. Ναι, Σοφία μου. Δεν παντρεύομαι εγώ ακόμα. Αν δεν μου πει ο Γιώργος, δεν. Είναι κατά του γάμου εντωμεταξύ. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι ότι μου έχει επιταχθεί στην εκπομπή να αν έρθει, θα κάνουμε μπάτσο. Αλλά σου αρέσει η Βέρα. Σοφία. Αυτό. Σου αρέσει η Βέρα όμως. Ναι, πού το ξέρει. Γι' αυτό πάλι. Το τρελό είμαι και εγώ, μην νομίζω ότι είμαι καλά. Μ' αρέσει, σ' αρέσει η Βέρα και είσαι κατά του γάμου. Δεν μπορεί σε κάτι να το αρέσει η Βέρα. Άνετα. Παιδιά, είμαι υπέρ της σχέσης, υπέρ της συντροφικότητας πάρα πολύ. Πιστεύω ότι όταν παντρεύονται δύο άνθρωποι, ένα μεγάλο ποσοστό έτσι, όχι όλοι, κάτι γίνεται. Δεν ξέρω. Και εγώ κάτι χαλάει, Όχι, τσαντίζομαι πάρα πολύ όταν ο άλλος με θεωρεί συνδεδομένο. Εκεί τα σπάω.
Ναι, και η δέσμευση του χαρτιού του γάμου ίσως να βοηθήσει τον άλλο να μπει στην ψυχολογία του δεδομένου. Γι' αυτό σου λέω ότι. Γιατί υπάρχει και μια μετάβαση. Το ίδιο δεν είναι. Τι δεν είναι το ίδιο. Μαζί και. Δεν είναι το ίδιο γιατί. Καθόλου. Δεν έχει ακουστεί η ευχή ούσο ο Θεός συνέζευξε άνθρωπο, μη χωριζέτο κτλ. Αυτό που το πα. Ναι, σου λέει. Νομίζει ο άλλο, ναι, ότι. Θα κάτσεις ένα γάμο, θα το σκεφτείς ρε παιδί μου και δεύτερη φορά είναι που λίγο φύγεις. Δύσκολο γιατί νομίζει. Διαδικασία... Ναι, νομίζει. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω ότι στο γάμο μου είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί έχω βρει έναν άνθρωπο. Άγιο άνθρωπο. Υπομένει πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ένας καλλιτέχνης και φευγάτος είναι. Το ξέρεις αυτό, γιατί έχεις συνεπάρξει με έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες. Το πιο φευγάτο. Το πιο φευγάτο και το πιο μεγάλο στην Ελλάδα. Με την καλή έννοια, ναι. Και είναι και στο στόχαστρο, ας πούμε, και το ζευγάρι, και αυτό το βιώνεις. Όπου όλη αυτή η ενέργεια κάποια στιγμή το ζευγάρι την εισπράττει. Έχετε δεχτεί πάντως πάρα πολλές επιθέσεις. Κοίταξε, εμένα με, την, με το συμβόλαιο και την. Ειδικά τότε από πέρσι. Με τα γραφεία, άκουσα πάρα πολλά. Χαμός. 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ένα. Λένε έτσι. Ναι. Και άκουσα και πολλά σχόλια στον κόσμο. Δηλαδή κάποιοι που το πίστεψαν. Και πήγαιναν να πάρω ένα καφέ και μου λέγανε Α, σοφάκι, τα οικονομήσαμε. Αλλά με ένα ύφο σαν να τα πήρα την τσέπη του. Πόσα μου χαρτάκια. Ομολογώ ότι δεν τα πήρα. Είμαι ηλίθια που δεν τα πήρα. Γιατί για να το πιστεύουν όλοι, προφανώς θα μπορούσα να τα είχα πάρει. Οπότε κακώς δεν τα πήρα. Σωστό. Λάθος, μεγάλο λάθος. Ναι. Αλλά ξέρεις, δεν τα πήρα για την τσέπη κανενός. Δηλαδή ακόμα και αν τα είχα πάρει, είναι αποτέλεσμα. Δουλειάς. Δεν θα νιώθω άσχημα, δηλαδή, θέλω να πω. Τότε ασχοληθήκαν πάρα πολύ με τη Σοφία, ενώ μετά άρχισε ένα γαϊτανάκι μετακινήσεων στην ελληνική τηλεόραση, ναι, όπου πλέον φέτος. Οτιδήποτε φαίνεται φυσιολογικό. Ναι. Ναι. Σοφία που επισκέφτηκε το Μέγαρο πρόσφατα, ναι. Γιάννης Πάριος, δημοσιεύματα για το φιλί με τον Γιάννη και κόντρες εκεί, τσαντίστηκε ο Παρθένης. Φαντάσου, δεν έπρεπε να κάνω τον χαστουκίσω. Ξέρω εγώ. Καλά και ο Παρθένης έπρεπε να του χάσει ένα μπουκέτο. Καλά και ο Παρθένης δηλαδή. Μα τι είναι αυτά δηλαδή, μα είναι δυνατόν. Νομίζω ότι το φιλί με τον Γιάννη, ο Αλέξανδρος το πήρε μια χαρά. Με το Σπαλιάρα χωρίσαμε και είχαμε ένα πρόβλημα. Καλά, συγγνώμη. Και τα μάζεψε και έφυγε από το σπίτι. Λέω, καλέ μου, πού ήσουν, είχες φύγει και δεν το κατάλαβα. Λυπές. Είναι τρομερό αυτό. Όχι, δεν σου φτάνει ο Παρθένης, παιδί μου. Θέλεις και το Σπαλιάρα. Ω, ναι, είμαι εγώ γυναίκα του Μπελάδε. Έλα, είναι γελία αυτό τώρα, ανάξια λόγου. Ο Αλέξανδρος είναι πειθαρχημένος και πιστεύω ότι δεν έχει ανάγκη από. Ξέρεις, από ψυχολογική υποστήριξη για να αντιμετωπίσει όλο αυτό το χαμό που γίνεται με τα. Πάντως είναι λίγο. Αφού είναι μέσα στο κόλπο, το ξέρει καλά, δεν είναι εκτός. Και είναι και έχει και πολύ μερικές φορές όμως δεν σε ενοχλεί ένα δημοσίευμα που μπορεί να είναι, ξέρεις, να βλέπεις ότι είναι κακοπροαίρετο μέχρι εκεί που δεν παίρνει. Μαρία, πόσο να σε ενοχλεί πια, δηλαδή. Εγώ στην αρχή, παιδιά, όταν διάβαζα έτσι. Στην αρχή. Έκλαιγα. Τώρα. Καλά, τώρα, τώρα ξέρετε τι κάνω. Δεν διαβάζω τίποτα. Λέω, μην μου το εγώ έχω φτάσει σε άλλα επίπεδα. Αλήθεια το λέω. Εντελώς άλλα. Ήμουν όμορφη στη φωτογραφία. Α, τέλειο. Το ρωτάω κι εγώ αυτό. Το ρωτάω. Εγώ το ρωτάω αυτό. Είναι καλή η φωτογραφία. Πέρσι που γινόταν όλη αυτή η παραφιλολογία για τα λεφτά, για τις μεταγραφές. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Υπήρχαν άνθρωποι που είπε θέρμα, δεν του ξαναμιλάω. Το παίζανε φίλοι γιατί συνήθω ξέρει γύρω από. Ακού Μαρία, εγώ. Από τον Γιώργο, από τη Μαρία, από την Κατερίνα. Έχω μάθει που... στη ζωή μου το εξής. Να... Τσεκάρεις και φιλίες, να εκτιμάω αφάνταστα τον εχθρό μου και να του χρωστώ ευγνωμοσύνη. Γιατί τελικά ο μόνος που σε δυναμώνει είναι ο εχθρός σου. Κανένας άλλος, δεν είναι η φίλη σου που θα σε χαϊδεύουν. Ναι, αλλά ποντάρεις στο να σε λυγίσει, κατάλαβες, να σε γονατίσει. Ναι, αλλά έλα που δεν λυγίζω, γίνομαι πιο δυνατή. Ναι, αλλά πλάξες που είναι το πρόβλημα, Σοφία μου. Το πρόβλημα είναι ότι τους εχθρούς σου, κάποιοι άλλοι τους που... ξέρεις και όχι, 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 δεν τους ήξερα. Κάποιοι εμφανίστηκαν πέρσι. Αυτό λέμε, πήρα χαμπάρι, οπότε ναι, είναι πολύ καλύτερο που τους ξέρω και φυλάγομαι. Και μου συμβαίνει και το εξής καταπληκτικό από εκεί και πέρα. Δεν είμαι πια τόσο ρομαντική και τόσο να πιστεύω ότι μέσα σε αυτή τη δουλειά μπορείς να έχεις και φιλίες και σχέσεις ανθρώπινες. Υπάρχουν μου τελείωσε εμένα εκεί αυτό. Μέσα. Για μένα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Δηλαδή όταν συναναστρέφομαι με ανθρώπους που άλλα λένε τώρα. Σωστό. Και ορκίζονται κιόλας για αυτά που λένε. Τα υποστηρίζουν με φοβερό πάθος. Και άλλα πάνε και κάνουν την άλλη στιγμή. Εγώ που είμαι γυναίκα και έχω λόγο άντρα, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό. Δηλαδή, εγώ τιμάω τα παντελόνια που δεν φοράω. Ναι. Εσύ πώς δεν τιμάς τα δικά σου. Που είσαι και άντρας, υποτίθεται. Ναι, ναι. Άρα μου έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Εντάξει, η Σοφία, επειδή είναι και λίγο. Ας πούμε, είναι και ψαράκι. Νομίζω ότι είναι λίγο ισοπεδωτικό αυτό. Μπορεί να βρεις άνθρωπο μες στη δουλειά που πραγματικά να σε πονέσει. Να σε πονέσει, να πονέσει αυτό που κάνεις. Και εσύ έχεις πονέσει από ανθρώπους. Και εγώ έχω πονέσει. Μιλάμε τώρα. Και... Ναι, σαφώς και πονέσει. Είναι δύσκολο, έχω είναι σπάνιο. Φίλους, όμως, Γιώργο, δόξα τω Θεώ, είμαι πλούσια. Έχω φίλους εκτός δουλειάς, αλλά. Το να θες να έχεις καλές σχέσεις με τον προϊστάμενό σου, λέω τώρα, δανείζομαι ένα παράδειγμα. Oh, που γι' αυτόν είσαι ένα νούμερο απλά. Ναι. Και είσαι καλή όσο
κάνεις νούμερα είναι εντάξει. Είναι ανόητο να πιστεύεις ότι μπορείς να το πετύχεις. Το ίδιο ισχύει και με έναν επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου που όσο γεμίζει το μαγαζί είστε καλά και κάποια στιγμή όταν υπάρχει δυσκολία. Παντού. Απλά εγώ άλλο ήθελα να πω πριν ότι σίγουρα εσύ έμαθες και τους εχθρούς και εγώ μαθαίνω εχθρούς μου, αλλά τους εχθρούς όταν τους μαθαίνεις, φυλάγεσαι. Αλλή από τους φίλους σου που δεν φυλάγεσαι και εκεί αν την πατήσεις, εκεί είναι που πραγματικά ισοπεδώνεσαι. Εσύ την έχεις πατήσει από φίλους κολλητούς. Βέβαια, βέβαια. Μέσα από το για χώρο να το λέει ένα καημό τον έχει. Τον έχω. Και η τελευταία φορά που είπατε κάτι και το αναιρέσατε, ας πούμε, ποια ήταν? Θες να το πω για να δεις ότι ξέρω ότι θα δείξεις. Γιατί δεν έχω πει άλλο χειρότερο από αλήθεια αυτό. Αλήθεια το λες. Υποψιάζομαι. Για να δούμε το βίντεο, φίλες και φίλοι. Ποτέ μιλες ποτέ. Ποτέ μιλες ποτέ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Τι θέλεις? Τι θέλω? Τι θέλεις? Μαμά μου, θέλω ένα ντρούλι. Μ' αρέσει αυτό που το λένε μερικές. Έχω τον ντρούλι μου. Θέλω κι εγώ ένα ντρούλι, βρε παιδί μου. Τι να τον κάνεις? Να τον έχω για λίγο. Να παίξει. Να παίξω λίγο κι εγώ, να κάνω το όμορφο. Η διαφορά ηλικίας δεν σ' αρέσει? Δεν μπορώ. Ναι. Σ' αρέσουν οι πιο μεγάλοι άντρες? Ναι. Γιατί? Οι συνομιλικοί μου. Γιατί το θεωρώ ανέντιμο καταρχήν αυτό. Ποιο? Αυτό το αλυσβερίσι που υπάρχει σε μια τέτοια σχέση. Ναι. Και είμαι ανασφαλής. Δεν μπορώ, βρε αγάπη μου, να ξυπνάω με έναν άντρα που είναι 10 χρόνια μικρότερός μου και να με βλέπει έτσι όπως είμαι. Πώς με πώς είσαι τρελή, δηλαδή. Και επειδή είμαι και φοβητσιάρα και δεν μπορώ να πάω να τραβηχτώ λίγο. Δεν το κάνω. Δεν θέλω. Είναι αλλιώς ένας άνθρωπος της ηλικίας σου που έχετε κοινούς στόχους, που μπορεί να κατανοήσει αυτά που σου συμβαίνουν και εσύ αυτά που του συμβαίνουν. Το άλλο. Okay, καλό είναι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακό. Ούτε κάνω κριτική σε κανέναν. Σου λέω για μένα ότι δεν το αντέχω, δεν μπορώ να το φέρω εις πέρας. Όποιος θέλει να το έχει, καλά κάνει και το έχει. Αν μπορεί να το έχει και στο σπιτάκι του και να μην το ξέρει και κανείς, ακόμα καλύτερα. Είναι... Καλά να πάθεις! Να μασάς παρά να μιλάς, δεν μπορεί να πέσει για φήμιση κανονικά. Ο Τσαλίκης είχε πει μια μεγάλη κουβέντα. Είχαμε κάνει και μαζί έτσι μια συνέντευξη και μου λέει, όταν λες δεν πρόκειται να κάνω ποτέ αυτό, είναι σαν να το έχεις κάνει. Καθίστε λίγο, γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Όσες φορές το έχω πει στη ζωή μου, έχει συμβεί, έχει δίκιο ο Γιώργος. Αυτό περίμενε. Ναι. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση σε ένα που είσαι τη θετική ενέργεια. Ναι. Όταν σου λένε οι άλλοι, ζήτα το και θα σου συμβεί, θα σου δοθεί, γιατί σου σημαίνει πιο εύκολο αυτό που λες ότι εγώ ποτέ δεν θα το κάνω αυτό? Μήπως πρέπει να το ζητάμε έτσι? Δεν ξέρω. Εγώ λοιπόν ποτέ δεν θα κερδίσω το λαχείο. Εγώ ποτέ δεν θα κάνω καριέρα στο εξωτερικό. Εγώ ποτέ δεν θα πάρω το Όσκαρ. Εγώ ποτέ δεν θα πάρω την Eurovision. Εγώ ποτέ πήρε, δεν θα πάρω το Brad Pitt. Τι ανασφάλειες είχες, παιδί μου? Μα δεν είχε ασφάλειες. Μα έλεγε θα είχα ασφάλεια. Είναι θα είχε, το... άλλαξε γνώμη. Όχι, παιδιά, είμαι. Είπα, ξύπα. Όχι, είμαι. Και ομολογώ ότι τη ζωή του Αλέξανδρου την είχα κάνει αρκετά δύσκολη στην αρχή. Ναι. Γιατί είμαι ανασφαλής. Αλλά εντάξει, παίζει ρόλο άλλος που έχεις απέναντί σου. Γι' αυτό μας τον έκρυβες τόσο καιρό. Δεν τον έκρυψα ποτέ. Δημοσιογράφη, παπαράτσι, ποτέ, ποτέ, ποτέ. Δεν τα έχει φίλοι. Όχι, όχι. Αγάπησε με μην αργείς, αγάπησε με όσο μπορείς. Τη ζωή μου έχω φανταστεί με σένα πρωταγωνιστή. Θέλω να μου πεις, να ξέρουμε έτσι εμείς οι ελεύθερες, εσείς οι ελεύθερες, τι θα σε έκανε να προσέξεις μια γυναίκα? Τι θα με έκανε να προσέξω μια γυναίκα? Η πρώτη ματιά. Ναι. Εντάξει. Σίγουρα μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο χώρο. Τα μάτια της και το χαμόγελό της. Αυτά μόνο. Η πρώτη, μιλάμε για την πρώτη εικόνα, την πρώτη ματιά. Και δεν μετά θα κάτσω να ψάξω. Τι γνωρίζεις, ας πούμε, τι θες να έχει? Να παραμένουν αυτά μετά τον ντεμακιγιάζ. Δεν έχω καμία ελπίδα. Πάμε παρακάτω. Και να έχει μυαλό. Θες να είναι έξυπνη? Ναι. Δεν σε τρομάζει, ούτε σε τρομάζει αυτό? Όχι, γιατί έχω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου. Ούτε οι δυναμικές γυναίκες πετυχημένες με καριέρα? Καθόλου, καθόλου. Ίσα-ίσα μου αρέσει να έχω μια δυναμική γυναίκα δίπλα μου. Είσαι ελεύθερος αυτόν τον καιρό? Ναι. Κι εγώ. Ωραία. Τι δεν έχω από όλα αυτά, δηλαδή? Τα έχεις όλα. Εντάξει, το έκλεισα το ραντεβουδάκι. Και με τον Γιώργο, αν ήμασταν μαζί στην Κύπρο και κάναμε μια εκπομπή, πού θα πήγαινε το μυαλό όσων θέλουν να πουλήσουν? Ναι. Ότι είναι ζευγάρι. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Και πες ότι ρε παιδί μου ξεκινάει ένα φλερτ και γιατί μια να σχέση. Το δημοσιοποιήσεις? Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή θα βγει να πει γεια σας, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
Με τη Σοφία ξεκινάμε να έχουμε κάτι μαζί. Σωστό. Θα δούμε πώς θα πάει και θα σας ενημερώσουμε. Κοιτάς να δεις πώς αισθάνεσαι καλά κτλ. Και αν κάποια στιγμή δέσει το γλυκό. Πάντως το φλερτ ξεκίνησε στην Κύπρο. Συγγνώμη, όχι μόνο αυτό. Το πιο σημαντικό είναι ότι εγώ έχω δύο παιδιά. Εντάξει, και ο Γιώργος έχει άλλα δύο. Ναι. Το θέμα είναι ότι εμένα είναι μεγαλύτερα από τον Γιώργο. Οπότε θα ήθελα, επιτρέψτε μου, να προλάβω να το πω εγώ στα παιδιά μου. Και όχι να διαβάζουν. Αλλαγή θέλουν να σε παντρέψουν. Όχι, αγάπη μου, να μην έχει τηλεόραση στο σπίτι. Να είναι κλειδωμένα τα παιδιά. Ναι. Στο σπίτι να μην βλέπουν πουθενά, να είναι αποστηρωμένα. Γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να πουλήσουμε. Πώς θα γίνει. Πρέπει να πουλήσουμε τεύχη. Πούλαμε. Πούλαμε. Πουλάσαι τόσο ή άλλως. Εσύ καλά δήλωσε ότι μετά από 3 χρόνια που τελειώνουν τα συμβόλαια θα φύγει. Θα αποχωρήσει από το χώρο. Καλά, μετά από αυτό το βίντεο που είδαμε, μην πεις ποτέ μιλές, ποτέ! Άσπασω τώρα! Εκφράζω μία επιθυμία μου. Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο. Ναι, μωρέ, μεγάλωσε. Ναι, μεγάλωσα. Τι με λέτε, μεγάλωσα. Και μαζί με εμένα και γενιές. Ξέρεις τι είναι να σε βλέπουν στον δρόμο και να σου λένε μεγάλωσα με τις ταινίες σας. Τι πες, βρε παλιόπαιδο! Και μου το λες και τη ζωή ρά που λέγει ο Κατζηχρήστος. Σου χώσα μία να πας από εκεί που ήρθες. Μεγάλωσα, λέει, με τις ταινίες σας. Και εγώ τι έκανα, ρε φίλε, με τις δικές μου ταινίες μεγάλωσα κι εγώ. Συγχύστηκα, τώρα έσκασα. Πίτσα! Εσύ γιατί εγκαταλείπεις την πίστα? Ποιος εγκαταλείπει? Όχι, εγκαταλείπω την πίστα. Λοιπόν, παιδιά, δεν σας το λέγαμε, αλλά εγκαταλείπουμε και οι δύο. Μαζί, φεύγουμε. Θα βγει μαζί. Ποια είναι η καμερά μας, τη δύο? Δώρα, συγγνώμη που το μαθαίνεις. Αλέξανδρε, sorry, φιλαράκο. Αλλά νομίζω ότι έφτασε η στιγμή να το. Δεν γίνεται το πράγμα. Από αλλού φοβόταν άλλο στην Απλά θα πρέπει να μεγαλώσουν 4 παιδιά τώρα, Αλέξανδρε με τη Δώρα. Όχι, γιατί θα τα πάρουμε εμείς. Ο Μπραντ και η Ατζελίνα γιατί τα έχουν, δηλαδή. Θα τα έχουμε δύο μωράκια, χωρίζουν δύο μεγάλα. Πάλι. Ναι, χωρίζουν πάλι. Ε. Έτσι διάβασα. Πού να προλάβουν αυτοί, από το Μαλάουι, στη Νέα Υόρκη, στο Λονδίνο. Πού να προλάβουν, κάπου θα χάσουν μια πτήση, θα χαθούν. Where are you, in Malawi. Where are you, New York. Χωρίσαμε. Δεν γίνεται δηλαδή, είναι χωρίζουν δύσκολα. Χωρίζουν αυτοί, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία μαζί. Μου απλά θέλουν τώρα να τους... Τι? Να τους βράχουν διάφορα, να πουλήσουν, ναι, το γνωστό. Πάμε μια βουτιά στην Κρήτη. Ναι, πάμε να δούμε. Ζωή μου, εσύ είσαι δική μου. Λοιπόν, βρισκόμαστε πού, Γιώργο μου? Στη Χαβάη. Εμείς οι Τιγέροι. Στη Χαβάη. Καλύτερα από τη Χαβάη. Κρήτη. Κρήτη. Χάνεται. Δεν μου λες, Γιώργο μου, από 40 κύματα πότε έχεις περάσει? Τελευταία. 40 κύματα, ναι. Γενικά μας περνάνε και γενναίες 14 και 40 κύματα. Όλοι αυτοί που, ναι, ξέρεις, πρέπει να πούνε κάτι, ναι, πρέπει να πιούνε κάτι, γιατί ξέρεις, στην παρέα πίνοντας πρέπει να πεις και μια βλακεία. Ναι. Και όταν θέλουν να ασχοληθούν με κάτι το οποίο θα τους γεμίσει τον χρόνο, τον ελεύθερο, ναι, μπορεί να τους γεμίσει μια στήλη σε ένα περιοδικό. Μάλιστα. Ή να τους γεμίσει, ξέρω εγώ, την ίσως την αδιάφορη... Την τσέπη. Την τσέπη. Ή την μίζερη και αδιάφορη ζωή τους. Ζωή και χάνεται, το μέλλον διαγράφεται ξεκάθαρο μπροστά μας. Σε έχουν πληγώσει, φίλοι? Δεν μπορεί να με πληγώσει κανείς. Φίλοι φίδι. Δεν μπορεί να με πληγώσει κανείς, γιατί, ναι, όλοι και όλοι μου στεναχώρια, κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ. Και αν στο εξής εμείς θα ζούμε χώρια, αυτό καθόλου δεν με απασχολεί. Αυτό είναι quiz, σε ποιον απευθύνεται? Αυτό απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που, ναι, προσπαθούν να σε στεναχωρήσουν, να με στεναχωρήσουν, να μας στεναχωρήσουν. Ναι. Και το μόνο που τους αξίζει είναι 5 λεπτά προβληματισμού, αν υπάρχει καλή πρόθεση, αν είναι απλά άνθρωποι που δεν έχουν το καλό στο μυαλό τους, γιατί και η κακή και η σκληρή κριτική μπορεί να σε βοηθήσει. Πολλές φορές για καλλιτέχνες και για σένα, ας πούμε, προσωπικά, έχουν διαρρεύσει φήμες. Με κοιτάς έτσι, δεν μπορώ. Λοιπόν, φήμες για την προσωπική σου ζωή που είναι λίγο ακραίες, ας πούμε, αν το θέλεις. Τι εννοείς? Έχουν σχέση με πολύ προσωπικά έτσι δεδομένα, ας πούμε. Ναι. Καλά, αυτά με αυτά δεν ασχολούμαι, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι να ακούγονται πράγματα για τη δουλειά μου. Τώρα, για την προσωπική μου ζωή, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια οικογένεια. Και αν έχουν να πούν κάτι για την οικογένειά μου, ας μου το πούνε κατάμετρα. Κι εγώ ζητάω τη χαμένη μου αθότητα. Αν σκόπιμα σου φαίνονται τα λόγια αυτά, δεν είναι. Πιστό σου λέω, μείνε και ακολούθησε το όνειρο. Γενικώς έχεις έτσι φίλους από το δικό σου το περιβάλλον? Παλιότερα έβλεπα ότι είχες, ας πούμε, παράδειγμα μάνατζερ τον Ηλία τον Ψινάκη. Τότε που είχες κάνει. Με τον Ηλία, η τελευταία μας φορά που συνεργαστήκαμε ήταν πριν από 2 χρόνια. Τότε που έκλεισε τη συνεργασία με την Έλενα Παπαρίζου. Ναι. Εκ τότε με τον Ηλία δεν έχουμε συνεργαστεί.
Δεν είμαστε συνεργάτες εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω πως κάθε εβδομάδα γράφεται ότι έχω τσακωθεί με τον Ψινάκη. Τον Ψινάκη. Δεν θα διαβάσω εδώ. Τον Ψινάκη έχω να τον δω 1 χρόνο. Mm-hmm. Σε θάβω το στην άμμο. Παλεύει. Αχ, τι ωραία. Να με θάβει στην άμμο μια χαρά είναι. Αλλού να μην θαυόμαστε. Μα θάβουν. Μα κοίταξε να δει. Ε? Κοίτα πόσο εύκολα ξεθάβεσαι. Κοίτα. Βγάλε το. Είδε. Μα είναι εύκολο. Τακ. Όσο χώμα και να σου ρίξουν και όσο λάσπη. Γιατί ναι. Άμμος μια χαρά είναι. Ε, και η λάσπη τι είναι. Εδώ υπάρχουν άλλοι πληρώνουν στα σπάνια τους κάνουν λασποθεραπεία. Ενώ εμείς τσάμπα, εσύ. Ενώ εμείς, γι' αυτό έχουμε μια χαρά επιδερμίδα τσίτα. Έχουμε φάει λάσπη που πάει σύννεφο. Να σου πω και με ποιον θα είμαι το χειμώνα. Σε ενδιαφέρει. Έχω κλείσει συνεργασία. Με ποιον. Αποκλειστικό. Με ποιον. Δεν το έχω πει πουθενά. Πες το. Θα είμαι στη Θεσσαλονίκη 15 Νοέμβρη. Σου είχα πει από το Φλεβάρι ότι είχα ναι. αποφασίσει να κάνω όφα από την Αθήνα. Ναι. Και είχαμε κλείσει συνεργασία στο Fix. Ναι. Θα είμαι με τους Going Through. Τέλειο. Σ' αρέσει. Πάρα πολύ. Ζωή μου, ζωή μου, εσύ είσαι δική μου. Τι ωραίες στιγμές ρομαντικές. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπατε με την Άμμο. Ε, ναι. Πάρα πολύ μ' άρεσε, το θυμάμαι. Άμα το αντιμετωπίζεις έτσι τελικά. Δεν μπορείς κι αλλιώς, θα τρελαθείς. Δηλαδή θα αρρωστήσεις και δεν αξίζει, έχει δίκιο ο Γιώργος, δεν αξίζει για κανέναν. Θα έμπλεκες πάλι με τραγουδιστή. Έχω. Πρόσεξε. Έχω στο σπίτι μου τώρα, τελείωσε, έκλεισα. Τον έχω τον καλλιτέχνη, τον έχω. Τον έχεις, τον έχω από τη στιγμή που τον έχω, είμαι καλυμμένη, παιδιά. Μια χαρά είσαι. Αμέ και γράφει και μουσική το αγόρι μου και παίζει και το πιάνο του, μια χαρά. Ωραία φωνή. Τώρα θα σου πω, δεν θα με πιστέψεις, θα νομίζεις ότι είναι κουβάγια στο παιδί. Όχι, αλλά... όχι, θα το πιστέψω. Έχει φοβερό δώρο από το Θεό. Δηλαδή το παιδί είναι καλλιτέχνης, είναι γεννημένο. Δεν μπορεί ένα παιδί 8 χρόνων να σου γράφει χωρίς να ξέρει να παίζει μουσική. Φοβερό. Γράφει γίνεται. Μουσική. Ναι, γράφει μουσική. Ακούμε. Και την πρώτη φορά που άκουσα κομμάτι του κιόλας, ανησύχησα ιδιαίτερα γιατί ήταν πολύ θλιμμένο και λέω. Πώς το έγραψες αυτό, είχες κάτι, σκεφτόσουν κάτι, ξέρεις και... Σου έκανα κάτι, παιδάκι. Ναι, η ενοχική μάνα αμέσως. Τι σου έκανα, παιδάκι. Είχες κάτι. Όχι, μαμά μου, έτσι έκανα αυτό και μου βγήκε. Έχετε πάρει βραβεία και οι δύο και έχετε δώσει και βραβεία. Εμένα δεν μου αρέσουν τα βραβεία. Δεν σ' αρέσουν τα βραβεία. Γιατί? Να σου πω γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια τα βραβεία τα παίρνουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Δηλαδή, ας πούμε τι να δω. Βραβείο καλύτερου newscaster. Ο Νίκος και ο Τζινικολάου. Βραβείο αγαπημένης τηλεπαρουσιάστριας. Με λένε με Μενεγάκη. Με 30 άτομα. Πα, τι όνομα είναι αυτό τώρα που είπες, ήρθαμε είναι... στο θέμα. Έγινε χαμός το. Αυτή φέτος. Η προτίμηση του κοινού δηλαδή. Μα ξέρεις τι γίνεται. Του κοινού ποιου, ρε παιδί μου. Δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή, ποιο είναι το κοινό. Ποιος ψηφίζει. Αυτός που βλέπει τηλεόραση. Ποιος ψηφίζει. Δηλαδή, η μάνα μου ψήφισε που είναι στη στηλίδα. Ο κόσμος επαρχίας ψηφίζει. Μπορεί να μην την ενδιαφέρει τη μάνα σου να ψηφίσει, να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος κόσμος ψηφίζει. Ποιος κόσμος έχει τα μηχανάκια της AGB. Και φέτος έγινε και χαμός πάλι η Σοφία, ήταν η πέτρα του σκανδάλου φέτος. Εγώ που ήμουν πάλι η πέτρα. Εσύ φταίς που δεν πήγε η Ελένη να πάρει το βραβείο. Γιατί φταίω εγώ. Έτσι είπανε. Και εσύ ό,τι λένε τώρα. Λέω βρε παιδί μου, λέω αυτό που λέει ο κόσμος. Αυτό που. Αυτό το έχω χάσει το θέμα. Το έχεις χάσει το θέμα. Ναι, αλλά το πιστεύω. Το πιστεύω. Έτσι ότι η Σοφία αυτή. Εγώ για όλα. Για όλα. Για όλα εγώ φταίω. Επειδή ήταν η Σοφία εκεί, εσύ. Δηλαδή. Τύψεις να νιώθω. Ναι. Νιώθω άσχημα εν αντιθέσει με τον Γιώργο που δεν το ξαναπήρα. Λέει θα μ' άρεσε εμένα να το πάρω πάλι. Ακούστε την απάντηση του περιοδικού που διοργανώνει τα βραβεία Γυναίκες της Χρονιάς για την απουσία της Ελένης Μενεγάκη από τα βραβεία και την ακύρωση της συγκεκριμένης κατηγορίας. Η κυρία Ελένη Μενεγάκη αρνήθηκε να φωτογραφηθεί και να παραλάβει το βραβείο Τηλεπαρουσιάστρια της Χρονιάς 2006. Καθώς πικράθηκε πέρσι, όταν οι αναγνώστες επέλεξαν την κυρία Σοφία Λιμπέρτη ως τηλεπαρουσιάστρια της χρονιάς και όχι την ίδια. Όπως μας δήλωσε, δεν θα παραλαμβάνει το βραβείο για τα επόμενα 3 χρόνια, εφόσον βέβαια οι αναγνώστες την επιλέξουν και πάλι. Πιθανό ραντεβού το 2010 λοιπόν. Φέτος που δεν το πήρες, αισθάνεσαι ότι δεν σε αγαπάει ο κόσμος. Όχι προς Θεό. Δηλαδή. Αλλά νιώθει καλό όταν πηγαίνει να πάρει. Είναι η επιβράβευσή σου, είναι ναι. η ηθική σου ανταμοιβή αυτή η κατάσταση. Εγώ νομίζω ότι έχεις ηθικό χρέος όταν σου απονέμουν ένα βραβείο να πηγαίνεις να το παίρνεις. Καταρχήν. Ναι. Όχι όμως να εξαρτάται το βαρόμετρο το αν αγαπάς, αν σε αγαπάει ο κόσμος ή δεν σε αγαπάει, να είναι ένα βραβείο. Αυτό. Όχι προς Θεού, δεν πηγαίνει. Δεν κάνουμε κοντρό, δεν σε κοντράρω τώρα καθόλου. Όχι. Κοίταξε Γιώργο, εσύ επειδή ακριβώς είσαι τραγουδιστής, καλλιτέχνης, ναι, αλλά άλλος καλλιτέχνης. Αυτή την επιβράβευση την παίρνεις κάθε βράδυ από τον κόσμο. Δηλαδή, ο κόσμος σε πληρώνει κάθε βράδυ προκειμένου να έρθει να σε ακούσει να τραγουδάς. Δεν βλέπεις που είσαι πρώτη όλη τη χρονιά στα νούμερα της τηλεθέασης, δεν το βλέπεις την επόμενη μέρα. Ναι, δεν στο λένε. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Α, θες το γαλματάκι σου. Το θέλω. Να μην πάρει ένα γαλματάκι. Το θέλω, μ' αρέσει. Εντάξει. Τι να πω ψέματα. Μ' αρέσει. Τώρα φτιάξουμε τη νύχτα της Σοφίας και πάμε να δούμε. Πού, τι. Το μήνυμα που έχει. Κανέναν άλλον
δεν έχω στο μυαλό μου κανέναν άλλον, δεν έχω πιο δικό μου. Θέλω να μου πεις πώς είναι η Σοφία ως συνεργάτηδα. Νομίζω ότι είναι από τους πιο καλόβολους ανθρώπους. Ακόμα και ταλαιπωρημένη να είναι και να τρέχει από εδώ και από εκεί σε διάφορες αποστολές που χρειάζονται για την εκπομπή, για τα θέματα που βγαίνουν. Όσο κουρασμένη και αν είναι, όσο ταλαιπωρημένη και αν είναι, όταν θα μπει μες στο πλατό, όταν ξεχνάει τα πάντα και για τρεις ώρες είναι μες στο κέφι. Μετά μπορεί να ξαναπέσει, να είναι πάλι κουρασμένη και φυσιολογικό είναι, άνθρωπος είναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν το μεταδίδει στους συνεργάτες τους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα καλύτερη συνεργάτη. Και καλή δάσκαλο. Εντάξει, γιατί το έχει πάρα πολύ αυτό που κάνει. Νομίζω ότι η Σοφία ζωντάνεψε, δημιούργησε αυτή τη ζώνη του Σαββατοκύριακου και του πρωινού, στο Σαββατοκύριακο. Και νομίζω ότι είναι χαρά μου, τιμή μου και όλα τα άλλα που είναι η Σοφία για μένα να είμαι δίπλα της. Το γεγονός ότι είστε ζευγάρι στη ζωή υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας στο να βρεθεί στη συγκεκριμένη θέση? Όχι, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Γιατί είμαστε και οι δύο επαγγελματίες και ξέρουμε να ξεχωρίζουμε την προσωπική μας ζωή από την επαγγελματική μας ζωή. Υπήρξαν στιγμές που στην προσωπική σας ζωή είχατε μαλώσει και έπρεπε μετά να κάνετε εκπομπή? Ναι, έχει συμβεί αυτό. Αλλά όπως σου είπα, την ώρα που μπαίνουμε στο αυτοκίνητο για να έρθουμε εδώ πέρα, ερχόμαστε σαν συνεργάτες. Δεν έχει. Ό,τι και αν έχει προκύψει στο σπίτι ή και να προκύψει κάτι στη δουλειά, μετά δεν θα μεταφερθεί στο σπίτι. Θέλω να μου τη χαρακτηρίσεις με τρεις λέξεις. Άνθρωπος με χιούμορ, ζεστή και συντροφική. Τι είναι αυτό που σε κέρδισε στη Σοφία? Όλα αυτά που έχει. Όλα αυτά που είπα πριν από λίγο και άλλα πολλά που δεν λέγονται. Έχει δηλώσει η συνέντευξή της ότι αν της κάνεις πρόταση γάμου θα πει ναι. Έχει δηλώσει η συνέντευξή της ότι αν της κάνω πρόταση γάμου και του χρόνου θα πει ναι. Εσένα πώς έκανε να νιώσω αυτή τη συνδήλωση? Νομίζω ότι κάποιες δηλώσεις λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εντάξει, είναι χαριτολογώντας νομίζω. Και του χρόνου και του παραχρόνου, μέχρι να μου πει τον εγώ θα κάνω πρόταση. Να της ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου να είναι όσο πιο ευτυχισμένη γίνεται, να δει τα δύο της αγόρια όσο πιο ψηλά και όσο πιο καλά και όπως τα έχει ονειρευτεί και να της πω ότι την αγαπάω πάρα πολύ. Πόσες φορές πρέπει να σου κάνει πρόταση γάμου ο Αλέξανδρος για να του πεις το μεγάλο ναι? Γιατί δεν τον έχω παντρευτεί, τι διαφορά έχει, δεν ζούμε μαζί? Και δεν μοιραζόμαστε την καθημερινότητά μας, τα άγχη μας, τις αγωνίες μας, την έχουμε και τη Βέρα. Πού την να? Πού είναι η Βέρα, λέει. Πού είναι η Βέρα, στο σπίτι. Μαρία. Θα την κουβαλάει μαζί. Είναι και βαριά. Γιατί εμένα μου αρέσει να βλέπω. Όχι, δεν είναι βαριά, παιδιά. Απλά ξεστηγίνεται. Έχει καλοκαιριάσει και έχει πριστού δάχτυλο. Και ζεσταίνεσαι. Και το λέω, δεν μου κάνει αυτή η Βέρα. Πάρε μου μια μεγαλύτερη. Τέλειο. Δεν μου κάνει. Πόσες φορές είπες, έκανες πρόταση τη Δώρα? Καλά με τη Δώρα. Όχι, πώς έκανες πρόταση? Είχε παιδιά, έχει πολύ. Μπράβο, ναι. Με τη Δώρα. Το συζητήσαμε. Ήρθε αυτόματα, ρε παιδί μου. Αλλά όταν βρεθήκαμε σε μια φωτογράφηση δύο μέρες πριν το γάμο, που κάναμε υποτίθεται πρόβα νηφικού η Δώρα και κάναμε μια φωτογράφηση εκεί που θα παντρευόμασταν. Της είχα πάρει ένα δαχτυλίδι, ναι, το οποίο δεν ήταν μονόπετρο, γιατί της είχα πάρει μονόπετρο πιο νωρίς, ένα χρόνο νωρίτερα. Λάτσο Γιώργος. Γιατί το είχαμε... Ο τέλειος άντρας. Ο τέλειος άντρας. Το είχαμε προγραμματίσει, αλλά εκείνη τη στιγμή μας βγάζαν φωτογραφίες και έβγαλα το δαχτυλίδι και της λέω, θες να παντρευτείς? Και την ώρα που της έβαζα το δάχτυλο μου λέει, εδώ που φτάσαμε. Τέλειο! Φοβερή Δώρα. Τρελαίνομαι. Εδώ που φτάσαμε. Έχει γίνει πρόταση Σοφία με μονόπετρο και τέτοια? Ναι. Και είπες όχι? Δεν είπα όχι. Αφού είπα και του χρόνου, άμα μου κάνεις πρόταση. Κάθε χρόνο θα της βάζει ένα μονόπετρο και θα της κάνει πρόταση. Αμέ. Πώς έγινε η πρόταση γάμου? Σιγά που θα το πω και αυτό. Έλα, τώρα. Κάτσε, παιδιά. Υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Τα έχουμε βγάλει όλα στην πόρτα. Δεν σου κάνω πλάκα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να ακούω τέτοια ιστορία. Θα την πω μετά. Μετά. Κατηδίαν. Καλά. 130 φυλά. Μπα, Κοίτα την τώρα που με τζιγκλάει, με βάζει. Δεν θα σου πω, θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά. Με 100 βαράκια. Θα σου πω μόνο ότι δεν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται. Δεν πήρα χαμπάρι, δηλαδή. Νόμιζα ότι ήταν άλλα ντάλα. Πόσες προσπάθειες πρέπει να κάνει ακόμα? Καμία προσπάθεια. Δεν χρειάζεται να κάνεις. Το είπα και πριν. Ζούμε μαζί, δηλαδή. Τι άλλο? Τι άλλο? Έχω ακούσει μια ιστορία φοβερή που κάποιος έκανε γιατί πρόταση γάμου. Γιατί στην Κρήτη σε ένα κρασί. Ακούς? Εγώ με τον Αλέξανδρο. Ναι. Δεν έχουμε ραντεβού. 3 Ιουλίου. Εμείς. Ναι. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω?
Όλα. Άγιος ή Άκυνθος. Άκουπε. Ποιος? Α! Έλα Μαρία τώρα. Αφού τα ξέρω όλα. Κάποιος μου είπε για τον Άγιο Ιάκυνθο. Έχουν δώσει ραντεβού. Εκεί. Στην εκπομπή έγινε αυτό. Κανένα ραντεβού δεν έχουμε δώσει. Παιδιά και δεν θα παντρευτούμε φέτος. Σας το λέω. Έχει πολλούς γάμους αυτό το καλοκαίρι. Και δεν προλαβαίνουμε. Και... Όχι. Πώς θα έρθουμε εμείς. Αυτό. Πού θα πρωτοπάνε οι καλεσμένοι. Πού θα πάμε δηλαδή. Οπότε άστο. Κάποιος έκανε πρόταση γάμου. Έβαλε ένα δαχτυλίδι μέσα σε ένα ποτήρι κρασί. Το είχε δει σε ταινία. Και το ήπια γυναίκα. Και το πια. Το κατάλαβε. Μα σε κρασί τώρα. Μια σαμπάνια κάτι. Και κάνετε για μα. Και μετά σε πελάτε και δύο για να δω. Και περίμενα ότι θα κάνει. Και θα κάνει ξέρει. Αγάπη μου και κάνει. Και αυτός κοιτάζει και κάνει. Και κάνει. Μην κοιτάς έτσι. Να υποθέσω ότι το μονόπετρο ήταν μικρό. Χάλια. Δεν ξέρω, είτε είχε μεγάλο ισοφάγο. Ένα από τα δύο. Παιδιά θα είχα πνιγεί. Γιατί, παιδί μου, υπάρχουν μερικές βιταμίνες που είναι. Δεν καταπίνω τίποτα. Εντάξει. Τίποτα, μόνο ασπιρίνη. Γιατί γελάτε, κάτι είπε ο Άρης. Πιέρωσα στο Θέμα πάλι γιατί δεν το κατάλαβα. Γεια σου Θέμα. Και από το Στάρ χαιρετίσματα. Ερωτικοί καυγάδες υπάρχουν έτσι έντονοι. Ποτέ. Ποτέ εσύ. Δεν ξέρεις τι χάνεις. Όχι, πες ποτέ. Όχι, δεν θα πω ψέματα. Εγώ δεν είμαι ψεύτρα. Καλά. Εμένα η γιαγιά μου λέει αγάπη δίχως πείσματα δεν έχει νοστιμάδα. Δεν έχει νοστιμάδα. Μπράβο, αυτό είναι. Ό,τι μου λέει η γιαγιά μου εμένα κάνω. Ποιο υποχωρεί πρώτο. Τι κάνουμε εκεί. Depends. Oh yeah. Σε χτύπησα. Κάτω από τη ζώνη. Ξαρτάται. Ποιος έχει κάνει την κάφα. Ναι. Όποιος έχει κάνει την κάφα, οφείλει και να υποχωρήσει. Αυτός την πληρώνει. Εννοείται αυτό. Mm. Εσύ δεν κάνεις γκάφες, φαντάζομαι. Πώς δεν κάνω. Φού και φού που λέγεται. Κάνω και εγώ καμιά γκάφα. Να σου πω, ζηλεύεις καθόλου. Δεν με αφήνει. Καλό αυτό. Ναι, πάρα πολύ καλό. Αυτός... Θεωρώ το νούμερο ένα προτέρημα στον Αλέξανδρο αυτό. Δηλαδή δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άντρα αυτό. Ναι. Εκείνο ζηλεύει. Δεν τον αφήνω. Δεν θέλω να έχω τέτοια προβλήματα. Έχω άλλα πράγματα να τρέχω στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου. Δεν μπορώ να ανησυχώ και για τον σύντροφό μου. Ναι, είναι πολύ. Ο σύντροφό σου πρέπει να είναι εκεί, να σε στηρίζει, να σε αγαπάει, να σε πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα. Όχι να σε κρατάει πίσω. Συμφωνώ να... απολύτως. Δεν θέλω άλλα προβλήματα. Έτσι, έχουμε. Μέσα μας δεν γίνεται όμως να ζηλεύουμε λίγο. Λίγο, γιατί αυτό είναι και μια ένδειξη ότι ο άλλος, ας πούμε. Όχι, δεν συμφωνώ μαζί σου, αγαπητέ μου. Διαφωνείς. Εντελώς. Εσύ ζηλεύεις την τώρα. Η ζήλια για μένα είναι κτητική και εγωιστική και έναν άνθρωπο που τον αγαπάς δεν έχεις δικαίωμα ούτε να τον θεωρείς κτήμα σου, ούτε να τον... Όσο υπεράνεσαι. Μπράβο. Γιώργο μου. Εγώ ζηλεύω, παιδιά, απ' την άλλη. Δεν μπορώ. Εσύ είσαι σκορπιός, δεν τα λέγεις όλα, δεν γίνεται. Έχω, ναι, το έχω αυτό. Δηλαδή, μιας και λέγαμε για αλήθειες, δεν μπορώ. Και στους, εγώ τους καυγάδες. Γι' αυτό δεν τη βλέπουμε πουθενά τη Δώρα. Όχι, την κρύβει, γιατί καμία τη βλέπει. Αυτό δεν ισχύει. Αυτό είναι επιλογή της Δώρας και σε πληροφορώ ότι μπορεί να την πάρεις και τηλέφωνο και να της πεις: Δώρα, σου έχω έναν εφιάλτη. Θα βγεις στην εκπομπή μου. Έτσι θα το εκλάβει μόνο. Εφιάλτη ονομάζει την εκπομπή. Όχι, εφιάλτη το να βγει μπροστά τις κάμερες. Καταλάβες. Δεν το θέλει καθόλου η Δώρα. Αλλά και στους καυγάδες εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν μου αρέσει. Γιατί? Η ενέργεια που αφήνει ο καυγάς δεν μου αρέσει. Συγγνώμη, καθόλου. Όταν ζηλεύεις, δηλαδή τι κάνεις, δεν καυγαδίζεις. Δεν κάνω καυγά. Δεν είναι πολύ χειρότερο το να τα κρατάς μέσα σου και να μην εκτονώνεται ποτέ αυτή η κατάσταση. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Πρέπει να εκτονωθεί. Α. Δεν μου αρέσει όμως η ενέργεια. Μ' αρέσει να έχει ο καυγάς happy end. Δεν μου αρέσει, δηλαδή. Μ' αρέσει η στιγμή ναι, του καυγά. Για τέτοιο καυγά μιλάμε. Η στιγμή του καυγά και το happy end. Αν περνάει. Αμερικάνικο καυγά. Αμερικάνικη ταινία. Μπαμ, μπαμ. Ναι, μόνο, δηλαδή. Όταν καυγαδίζουμε με το φίλο, με τον σύντροφό μας, ας πούμε αντίστοιχα. Κοιμόμαστε τσακωμένοι ή τα βρίσκουμε. Αυτό σου λέω. Πρέπει να τα βρούμε. Πρέπει να τα βρούμε. Να γίνει American Dream ο καυγάς. Καλό είναι να τα βρίσκατε τη διάρκεια. Ναι. Ούτε πριν ούτε μετά. Σωστό. Ο καυγάς λύνεται καταπληκτικά. Mm-hmm. Εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή. Έλα να συζητήσουμε, αγάπη μου, εκείνη τη στιγμή. Ναι. Ναι. Και μετά. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Ναι. Καλό σεξ. Μετά. Τι μετά, καλά. Εκείνη τη στιγμή σου λέμε. Εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να καυγαδεί στην κουζίνα. Α, εσύ θες οπωσδήποτε να πας. Εμείς έχουμε και δύο παιδιά στο σπίτι. Μωρά. Τι ώρα κοιμούνται τα σκασμένα. Μιλάμε για απογευματινούς καυγάδες. Αυτέ μου, τι λέμε σήμερα. Παναγία μου. Αλήθειες δεν θέλετε, ορίστε να. Πάρτε τες. Πάρτε τις αλήθειες. Και όποιος αντέξει. Εμένα μου αρέσει το κλίμα ομοψυχίας, αγάπης και γαλήνης. Ναι. Και προσπαθώ να υπάρχει. Όταν δεν υπάρχει όμως, εντάξει. Όπως κάνουμε... υπάρχει και με σένα και την παρτενέρ σου στις συναυλίες, τη φίλη μας τη Χρύσπα. Που τη σταχώνεις και εκεί. Αφού τη βρήκαμε στην Κρήτη. Προσπαθώ να το ξεχάσω αυτό. Γιατί την είχαμε χάσει, τη χάνουμε τη Χρύση συνέχεια και όπου που τη βρεις, που τη πάει και τρώει. Είναι φοβερό αυτό. Μπράβο το κορίτσι μου. Μαζί της είμαι εγώ. Καλά. Τώρα αυτό το κάνουμε για να τονώσουμε
σαν αυτό που λέγανε για την Παπαρίζου, ας πούμε, ότι, που είπε θέλω να γίνω χοντρή. Εντάξει, και εγώ λοιπόν, παιδιά, θέλω να γίνω χοντρός. Μαζί σου, Χρήσπα. Πάμε. Ράφτο όμως, γιατί έχουμε άλλες 50 συναυλίες. Θα μαζέψω σύννεφα, κρεβάτι να σου στρώσω. Κατά την Πανσέλινο, δίπλα σου να ξαπλώσω. Λατρεύω να με ξαναγεί στο Ηράκλειο. Τι να σου πω, κοίτα πάθος, κοίτα, κοίτα. Αυτό είναι. Τι γίνεται, αυτό ρε, είναι. Αυτό είναι. Σε αυτό το σημείο στο κάστρο του Κούλε, ναι, έρχονται μοναχικά κορίτσια να βρουν άντρα. Αλήθεια, πολύ μοναχικά κορίτσια. Είναι και με φόρμα. Την είχα χάσει, νομίζω ότι ήταν για πρόβα ήχου. Χρήσπα! Χρήσπα! Καλά δεν ήσουν για πρόβα ήχου. Και εσείς εδώ, τι κάνετε, την κοπάνησα. Είδα στην Κρήτη και είπα να δω λίγο το νησί. Τι μου έλεγε τώρα ο Γιώργος, ξέρεις. Εδώ έρχονται μοναχικά κορίτσια να βρουν άντρα. Και μου είχες πει ότι θα πας για πρόβα. Είσαι κριτικάκι. Πού είμαι κριτικάκι, έχουμε δουλειά το βράδυ. Να σε μαζέψω κοριτσάκι μου. Αλλά εσύ είσαι μόνη σου, πού είναι ο... Πώς τον λέγα, πού πας εσύ παιδί μου. Εδώ, εδώ. Εγώ δεν είμαι μόνη μου ρε Μαρία, ολόκληρο τζαλίκι έχω εδώ. Θα ζηλέψει όλο. Κράτα, κράτα. Πρόσεχε. Δεν έχει κανένα ζηλέψει. Ο μπαμπάς μου μόνο μην τα πάρει στο κρανίο και. Και δίνει τα τζαλίκι. Παντριές και γάμους και τέτοια. Ο γάμος θα γίνει στους ποιους γάμους. Ε! Κουμπάρε! Δώ μου το καλάμι. Δικός μας ο άνθρωπος εδώ. Α, λοιπόν, τέλειο. Να, εγώ ξέρεις τι λέω. Να πάρουμε αυτό το καλάμι. Ναι. Να το πάρω το καβαλί. Να το χωρίσουμε πού. Και να το χαρίσουμε. Πού. Δικό μου είναι, παιδιά. Τι νοσ είναι αυτό το καλάμι. Εντάξει. Θα τα πούμε όλα. Τι θα τα πούμε όλα. Για πες ονόματα. Θα χαρίσουμε, εντάξει. Όποιος το έχασε, να πάει να το παραλάβει. Αυτό είναι κάποιο άλλο το καλάμι. Γιατί εμείς τη γλιτώσαμε. Είμαστε ήδη σχεδόν δεκαετία στον χώρο. Παρακαλώ. Γεύση μοναδική, είσαι ο δικός μου πειρασμός. Έλα δεν τρέπεσαι ρε Χρήσπα, τι. Είσαι τι φίλος της. Τι, τι πράγμα απ' όλα. Έχει... Τι να σου πω, έχει σχέση με όλους τους νέους ωραίους ανερχόμενους. Ανερχόμενους. Εκμεταλλεύουμε το γεγονός ότι είναι νέοι και ανερχόμενοι. Ναι, και τι τον αλήθεια. Μετά δεν μου κάνουνε. Μετά γίνονται γνωστοί και τους βαριέμαι. Και δεν μπορείς εσύ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Είσαι ρομαντική, βρε Χρήσπα. Πάρα δηλαδή πολύ. Τώρα που κυκλοφορούσε εδώ και έκανες βολτίτσες γύρω-γύρω, περίμενε. Δηλαδή μπορεί να περπατάει με, με τον κόμενό τους εδώ, τη φαντάζομαι στο κάστρο, και να του λέει... Πώς εκφράζεται έτσι. Και να του λέει, ρε εσύ, εδώ στο κάστρο. Έλα, εγώ δεν μιλάω έτσι τόσο. Εντάξει, λίγο φιλαράκι, ωραία. Πιο έτσι πιο μαλακά θα πεις. Θα πεις, ρε εσύ. Ε, τι έγινε. Καλά. Εντάξει, τι θα πιάσουμε. Κανα γαμπρό για τη Χρήσπα θα βρούμε εκεί πέρα. Θα ψαρέψουμε. Γοργόνους δεν έχει. Γοργόνους. Δεν έχει. Είδες ο άνθρωπος γοργόνο θέλει να μου δώσει. Τι είναι αυτό ρε παιδιά που ακούγεται. Αχ τέλειο, αυτό για δεν πάμε. Έχει σχέση με κριτικά. Παίξε ένα σουξεράκι. Αυτό είναι ρουμάνικο. Όπα, έλα. Πάρα πολύ ωραίο. Έρχεσαι να του μιλάει... Ρουμάνικα. Ρουμάνικα. Ο Τσαλίκης. Α, ναι, γιατί σπούδασε εκεί. Sorry. Και ήμουν και νονός από το πιο διάσημο κλαμπ της Αθήνας, τον Τράγκοστε. Το οποίο Ντράγκοστε σημαίνει έρωτα στα ρουμάνικα. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ξέρω. Ακούω τι άσχημα που ακούγεται το έρωτα στα ρουμάνικα. Όπου χάλια. Ντράγκοστε. Σου κάνει λίγο και Δράκουλα και λίγο. Δράκο είναι ο έρωτα. Ωραίο Δράκο. Ναι. Ε? Σαραγκώνει γλυκά. Βγάζει και φωτιέ ενίοτε. Ωπ, καλό. Για να το σέμε λίγο. Να σου πω. Σεξι εγκεφαλικός έρωτας. Α, παιδιά, το θέμα μου είναι αυτό. Έλα. Το αγαπημένο μου θέμα. Για πες μας, λοιπόν. Ναι, έλα να το κάνουμε λίγο ντοκτόρ. Για να το κάνουμε λίγο ψυχό. Καταρχήν, τον άντρα θα ρωτήσουμε, της παρέας. Έρωτας πότε είναι... λέει ένας άντρας ότι κάνει έρωτα και πότε ότι κάνει σεξ. Έρωτας είναι όταν κάνει σεξ με συναίσθημα, με συναισθήματα. Το σεξ είναι σεξ. 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 Κάτσε να σου κάνω εγώ την ίδια ερώτηση. Στις γυναίκες, τι ισχύει δηλαδή. Ποια είναι η διαφορά του έρωτα από το σεξ. Εγώ όλο έρωτα το βλέπω. Δεν ξέρω για σεξ. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, δηλαδή είμαι πιο εγκεφαλική. Κατάλαβες, χρειάζομαι να το παραμύθι. Οι είναι πιο εγκεφαλικές. Δηλαδή, αν δεν σε ερωτευθώ, δεν μπορώ. Α. Δεν μπορώ να one night stand. Συνήθως έτσι. Συνήθως οι άντρες. Εγώ συμφωνώ με τη Σοφία.
Είστε εγκεφαλικές όλες. Ε. Θέλουμε ένα περισσότερες γυναίκες, νομίζω. Θέλουμε παραμύθι, θέλουμε ρομαντισμό. Νομίζω ότι συνέχεια. Τα νέα κορίτσια δεν είναι έτσι όμως τόσο πολύ. Δεν ξέρω τα νέα, αλλά. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι τα νέα κορίτσια τόσο πολύ. Δηλαδή. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο κοντά στην ψυχολογία του άντρα. Γι' αυτό έχουν γίνει και πιο πολλοί γυναίκες κυνηγοί στις μέρες μας. Οι περισσότερες το 2007 είναι χήμα. Οι νέες γυναίκες. Οι νέες γυναίκες. Δηλαδή, τι εννοώ χήμα. Δηλαδή, θεωρούν το σεξ τελείως απονεχοποιημένο. Mm-hmm. Δεν θεωρούν ότι πρέπει να μπει στην εγκεφαλική διαδικασία του φλερτ, του παιχνιδιού, της διεκδίκησης. Είναι μια βιολογική ανάγκη, μια μπίπ τη στιγμή, την οποία τη διακυπεραιώνεις και προχωράς παρακάτω. Ούτε καν αυτό δεν είναι, Γιώργο. Είναι, δεν ξέρω τι μου γίνεται. Είναι, το έτσι το κάνω. Υπάρχουν όροι το 2007 που λέγονται sex buddies, δηλαδή είναι φίλοι μόνο για σεξ. Είναι φίλοι, πηγαίνουν, πίνουν καφέ, πάνε σινεμά και λένε σεξ. Σεξ. Ναι. Ναι, εγώ έχω φίλους, ας πούμε, κολλητούς που με τις φίλες τους κάνουν σεξ. Μόνο. Και δεν έχουν σχέση. Δηλαδή και αυτές μπορεί να έχουν και άλλους 2-3 sex buddies και αυτοί να έχουν άλλες 2-3 sex buddies. Άναυδης έχω αφήσει. Εντελώς δεν το ξέρω. Αυτό ορκίζομαι. Όχι, υπάρχει. Υπάρχει. Κάνε ένα γκάλωπ στην εκπομπή την επόμενη εβδομάδα και πες. Υπάρχουν ζευγάρια, ας πούμε, που κάνουν παρέα και κάνουν σεξ χωρίς να είναι ζευγάρια. Χωρίς συνέστημα τίποτα. Τι λέτε, παιδιά, τώρα κλείνουμε ραντεβού για να. Ναι. Τι ώρα, τι έχεις σήμερα, Σοφάκι, μάλλον το κάνουμε σκέτς. Τι έχεις, 7 ώρα μπορείς. 7 ώρα δεν μπορώ. Τι έχεις. Έχω ραντεβού. Τι ώρα μπορείς. Κομμωτήριο. Μπορώ μετά τις 9. Ναι, αλλά 9 με 10 έχω personal. 9 με 10 το βράδυ, βρε Γιώργο. Τι να κάνω, σε αυτό. Θα σε προπονήσω εγώ. Α, ωραία, τι ώρα. 9 με 10. Εντάξει, κλείσα. Πού. Σπίτι σου. Όχι σπίτι μου. Ούτε σπίτι μου. Στο πάρκινγκ. Στο πάρκινγκ. Ποιανού. Τη Μαρία, που είναι μεγάλο. Εντάξει. Okay. 9 ώρα. Ωραία. Έτσι, κάπως έτσι. Έχετε ταλέντο πάντως. Σας βρίσκω Θεός. Και τους δύο. Φούντωσες. Όλο φουντώνει. Να σου πω. Χήμα. Δηλαδή το γη μου αύριο. Τώρα που θα δεις το ψινάκι να δεις πώς θα φουντώσεις. Και εσύ και εσύ. Σοφία Λιμπέρτη είπα. Θέλετε να μάθουμε τα πολύ να Λιμπέρτη για το να πω καλά ή κακά. Είναι δημοφιλής, τι να την κάνει. Θα με σκίσουν αν πω κακά. Την ξέρω από μικρή, την αγαπώ πολύ, είναι πολύ εντάξει παιδί. Την έχω γνωρίσει σε πολλές φάσεις, την έχω ζήσει μάλλον σε πολλές φάσεις στη ζωή της. Είναι ωραίο τυπάκι, είναι καλή φίλη, καλή μάνα, ήταν καλή σύζυγος. Είναι μια χαρά παιδί. Θέλω να τη ρωτήσετε εσείς κάτι. Τι είναι τι. Ένα, δύο, τρία. Αν απαγούσατε σε ένα ερημονήσι με τη Σοφία Λιμπέρτη για ένα μήνα, πώς πιστεύετε ότι θα παίρνεγε η διαβίωση. Θα ξεμαλιαζόμασταν πια, θα παίρνει το σαμπουάν. Όχι. Νομίζω ότι πολύ καλά. Ήπια και νομίζω ότι θα βοήθαγε η μία την άλλη στο να επιβιώσουμε. Τη Σοφία την Αλιμπέρτη κανείς δεν μπορεί να την αγαπήσει όσο ο Παρθένης. Αυτό είναι ο ερωτάς της. Εμείς τι είμαστε, απλώς συμπληρωματικά είμαστε τα λουλουδάκια μέσα στην κλάστρα, αυτά τα οποία παίρνουν λίγο από το χώμα, αλλά αυτός που μεγαλώνει είναι ο κυσός που πάνω σε αυτό το θεϊκό τι κορμί. Ωραία που τα λέει η Θεύμα. Τα έχω προετοιμάσει, ήταν για άλλον αυτό, αλλά ταιριάζει νομίζω και σε αυτήν την περίπτωση. Θέλετε να είστε στη θέση του Αλέξανδρου δηλαδή. Και ποιος δεν θα ήθελε, δεν υπάρχει ένας άντρας. Τη δικιά μα γενιά, δηλαδή τη γενιά που προτιμούσε γυναίκες ενώ, που να μην θέλει να έχει αυτή την τύχη. Είναι τα ταλέντα της Σοφίας, τα οποία διακρίνετε εσείς περισσότερο. Τα κρυφά αυτά που μου έχει πει ο Αλέξανδρος ή αυτά που. Τα κρυφά μάλλον. Τα κρυφά δεν λέγονται γιατί. Κι άλλα ήρθα, αλλά αφού είναι τα κρυφά. Αν βάλετε σηματάκι, θα μπορούσαμε να τα πούμε. Θα βάλουμε. Οπότε. Περίμενα. Ξέρω ότι το πρωί όταν ξυπνάει η Σοφία. Είναι πάντοτε τρομερά ορεξάτη και τότε πλησιάζει τον Αλέξανδρο και... Θέλω να της πεις γιατί μερικές φορές δεν φοράει μίνι και προκαλεί πρόβλημα και σε εμάς που ερχόμαστε εδώ για να δούμε τα υπέροχα πόδια της αλλά και στο κοινό που έχει συνηθίσει ένα θέαμα από το ταλέντο πέρα από αυτά που βλέπεις. Καταρχήν τι ήταν αυτό με το ψινάκι. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα. Αυτό αφού δεν τόλμησε να το πει ο ίδιος. Τόσο πολύ. Δεν θα τολμήσω να το πω εγώ. Είναι κάτι προσωπικό μας. Έχουμε... Ο Ηλίας είναι άνθρωπος που έχει. Ανταλλάξει απόψεις. Έχει κωδικούς δηλαδή. Έχει μικρά έτσι, πραγματάκια. Θα μείνω δηλαδή με την απορία εγώ. Μπορώ να σου το εξηγήσω και αυτό μετά. Μα ντρέπεται το ψινάκι. Να το δω κι αυτό. Δηλαδή έτσι και κάνει και την παντρευτή. Θα πέσω κάτω τα νάσκελα. Γιατί.
Θα πέσεις, πρόσεχε, ποτέ θα πέσω, δεν θα πέσω. Μην κάνεις δηλώσεις. Θα πέσω. Και μάλιστα στο καλά. Στην εκκλησιά. Εκεί θα είμαι κάτω, στα πατώματα. Να στα περάσει πατώμα. Ηλίας από πάνω. Έχεις καμιά πληροφορία άλλη εσύ, όχι. Εγώ δεν ρωτάω για τα προσωπικά του. Και τι κάνει το πρωί, ειδικά των φίλων μου. Σε έχω ρωτήσει εγώ ποτέ. Ο Περίς τι είπε. Τι είπε. Τι είπε ο Περίς. Ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα τι είπε. Τι είπε. Δεν ξέρω. Σεξουαλικά υπονοούμενα άφησε. Νομίζω ότι δεν κατάλαβα, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Όχι. Εκτό από το μήνυμα. Μα δεν το σχολιάζουμε, γιατί έβαλε χ. Τώρα έχει φύγει το χ. Δεν σχολιάζουμε κάτι. Άλλωστε δεν είναι εδώ να μα το εξηγήσει. Ωραία. Να παίξουμε ένα παιχνίδι. Να, ξέρω ότι σε αρέσουν τα καπέλα, τα λατρεύεις. Ειδικά όταν είμαι άλουστη, με βολεύουν πάρα πολύ. Λέγε, τι θες. Ποιο διαλέγεται. Εμένα μου αρέσει αυτό. Ποιο. Αυτό εκεί αυτό. Το μέσα, ναι. Αυτό. Ναι, αυτό. Ή το άλλο. Αυτό. Αυτό. Το ανοίγουμε λοιπόν. Μπορώ να το πάρω κιόλας μετά. Εννοείται. Ποιος αρέσει από όλα, το χαρίζουμε. Τι είναι αυτό. Υπάρχει μία ερώτηση. Ποια από τις 10 εντολές έχεις αθετήσει. Μπορείτε να μου τις πείτε. Να μου τι πείτε μία μία. Μιχεύσει σου, μιχεύσει σου, ψευδομαρτυρήσει. Έχω ψευδομαρτυρήσει για το καλό σχέσει φίλων μου. Ναι, τι να κάνω. Ναι. Για ιερόσκοπο. Ναι. Ποια άλλη. Που μιχεύσει. Δεν έχω μιχεύσει. Φεύγω. Θεά σε βρίσκω. Φεύγω και μιχεύω μετά. Σωστό. Ναι. Ναι. Εσύ κύριε. Εγώ από τι 10 εντολέ τι έχω, τι τηρώ πάντα και τι 10. Λες ψέματα. Οπ, δεν λέω ψέματα. Γιατί τον αποκαλείς ψέματα. Καλοπλάκα κάνω, θέλω να τον εκνευρίσω. Τι σημαίνει αλήθεια. Παιδιά, θυμίστε μου ποιες είναι οι 10 εντολές, παρακαλώ. Για να σε δούμε λίγο. Τέλειο. Με πάρα πολύ. Κρύβομαι κιόλας. Για πάμε το δεύτερο. Και είναι και πάρα πολύ καλό για τον ήλιο αυτό. Τέλειο. Με γεια σου, Σοφία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα, πέστε. Λοιπόν, άλλο καπέλο. Ο Γιώργος θα πάρει. Ο Γιώργος τώρα. Μια λέξη. Αυτό που προσπαθεύω τόση ώρα εδώ. Ωραία. Δεν σε πειράζει μου, δεν θα το βάλω, έτσι. Για το με πειράζει να το βάλω. Αυτό είναι ωραίο. Έλα, Γιώργο. Βγάλ το. Το βγάλα. Βοήθεια το πόσο σ' αγαπώ. Σου ανήκει. Δικό σου. Δικό μου είναι αυτό. Πάρτε. Βοήθεια το πόσο σ' αγαπώ σου ανήκει στοιχουργικά. Το έχει πει και σε σύντροφό σου. Το έχω γράψει για πρώην σύντροφό μου. Για πρώην. Yes, baby. Για ποιο. Εμπρε Μαρία. Για να δούμε και αυτό. Το πόσο σ' αγαπώ. Αυτό και αυτό είναι πολύ ωραίο χρώμα και νομίζω πάει πάρα πολύ με αυτό που φορά. Νιώθεις ότι σε έχουν καπελώσει αρκετές φορές στη ζωή σου. Εννοείται αυτό. Εσένα. Ότι έχουν προσπαθήσει, ναι. Το έχω νιώσει. Συγγνώμη, Γιώργο. Τα παιδιά σου τους έχουν καπελώσει. Ω, ναι. Εμένα. Είδες πριν στα λόγια μου. Εγώ πήγα, εκεί το πήγα με τη μία. Τόσο αληθινά, όντως. Με καπελώνουν συνεχώς. Θες να βάλω και αυτό. Περιμένετε. Ωραίο καπέλο. Ωραίο. Ποια είναι τα υλικά της φουντουκόπιτας. Έχεις φάει φουντουκόπιτα που φτιάχνει ο Αλέξανδρος. Δεν μπορεί να μην έχεις φάει. Έχω φάει, έχω φάει. Εγώ δεν έχω φάει, παιδιά. Παιδιά, να παρακολουθείτε το καλομελέτα και έρχεται. Τις... Δεν μπορώ κάθε φορά, λίγο και έξω. Sorry, όποιος φουντούκια. Πρόλαβε. Φουντούκια, σοκολάτα. Τέλειο. Και... Φουντούκια είναι πάρα πολύ ωραία. Για να σε δούμε. Και λιώνει η σοκολάτα. Καλά, τέλειο καπέλο. Πάρα πολύ ωραίο. Τέλειο. Τζάκι και λάμπα. Ζήλεψα, ξέρεις. Έλα και το τελευταίο καπέλο. Αυτό το κρατάω. Αχ, σου πάει εσένα αυτό. Αληθεύει ότι ήσουν μία από τις υποψήφιες παρουσιάστριες του πρωινού καφέ όταν γινόταν λόγος για την κατάσταση της Ελεονόρας Μελέτη. Όχι. Λόγος να γίνεται. Εσύ παρουσιαστή. Τι έχω παρουσιαστή. Εγώ πάντως του Γιώργου του κάνω παραγωγή για παρουσιαστή. Αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο λόγος του. Α, τέλειο. Αυτό είναι ωραίο, το καλύτερο από όλα. Τέλειο. Το πήρα γι' αυτό. Με φαντάζεσαι στην πάρω έτσι, να κυκλοφορώ στους δρόμους. Έχουν αυτοί πάει. Να ακούσουμε λίγο τραγούδι. Δεν μπορεί να μας πεις ένα τραγούδι. Ζωή μου, ζωή μου, εσύ είσαι δική μου. Ανάσα, πνοή μου, αυτή είναι η ζωή μου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας βλέπω πάντα έτσι. Ωραίες και ωραίους. Σε πείσμα όλων, Μαρία μου, έτσι θα είμαστε. Έτσι θα και είμαστε κλείνουμε και θα κάνουμε και αρχή την επόμενη σεζόν εκπομπής στην εκπομπή της Σοφίας, όπου θα είσαι... Θα κάνουμε ποδαρικό. Ναι, θα πάμε μαζί. Βεβαίσαμε. Ναι. Όλοι μιλήσαμε. Όπως κάνουμε στον μπάσκετ. Όλε. Θα τα πούμε το Σεπτέμβριο. Καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σ' αγαπάμε πολύ. Και εγώ σας αγαπάω. Φίλες και φίλοι, καλή σας νύχτα.